πάω προς τη λίμνη με τις πάπιες», αποφάσισε η Κορίνα συνεχίζοντας το ταξίδι της. «Εκεί θα βρω επιτέλους λίγη ηρεμία και πολύ φυσική ομορφιά. Κρίμα μόνο που δεν έχω ψωμάκι μαζί μου για να ταΐσω τις όμορφες πάπιες με τα παπάκια τους». Μόλις πέρασε στον απέραντο δρόμο και πριν καλά-καλά προλάβει να πάρει το μονοπάτι για το πάρκο, μια κυρία που διέσχιζε το δρόμο προς την αντίθετη κατεύθυνση έπεσε με δύναμη πάνω της. «Α, πρόσεχε λίγο», της είπε η κυρία θυμωμένη. «Μα, έμεινε να κοιτά ξαφνιασμένη η Κορίνα. «Μα καλά δεν με είδες», συνέχισε πάντα θυμωμένη η κυρία. «Ούτε εσείς», της απάντησε η Κορίνα. «Πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη», επέμενε η κυρία. «Και εσείς», δεν το έβαζε κάτω η Κορίνα. «Χα, είσαι και ξυπνούλα, ε», μηδίασε η κυρία. «Ας είναι, προτιμώ αυτό από την αδυναμία. Απεχθάνομαι την αδυναμία, καθώς και την ασχήμια. Το όνομά μου είναι Joy ή αλλιώς Χαρά. Εξαρτάται πώς διαλέγει να το πει ο καθένας, darling. Το δικό σου», ρώτησε την Κορίνα η κυρία, κάνοντας ταυτόχρονα μία παύση για να ανασάνει. «Κορίνα», απάντησε η Κορίνα, παρατηρώντας καλύτερα την πολύ φανταχτερά ντυμένη και μακιγιαρισμένη κυρία. «Πριγκίπισσα Κορίνα», συμπλήρωσε. «Πριγκίπισσα», γέλασε χορταστικά η κυρία. «Κανονική ή γιαλατζή? Και είναι μήπως αξίες η κορώνα σου ή ψεύτικη? Για κάτσε, μπορώ να δω τα διαμάντια της, αν αξίζουν κάτι? Θολά μου φαίνονται από την πρώτη ματιά». Συνέχισε και πλησίασε προς το μέρος της Κορίνας η κυρία, έτοιμη να εξετάσει την κορώνα. «Δεν νομίζω», τη σταμάτησε η Κορίνα. «Ας είναι, καλά κατάλαβα. Δεν πειράζει, άλλωστε όλες πριγκίπισσες δεν είμαστε κατά βάθος, Όλες τον πρίγκιπα του παραμυθιού δεν περιμένουμε να έρθει μία μέρα να μας σώσει από την κακιά μάγισσα ζωή μας. Μικρή μου, καταλαβαίνω. Έτσι κι εγώ, πριγκίπισσα κι εγώ σαν και σένα. Για να μην πω βασίλισσα. Τουλάχιστον απ' έξω. Για το μέσα, κανείς δεν μπορεί να σου εγκινηθεί τίποτα. Και ούτε θα έπρεπε άλλωστε». Η κυρία σταμάτησε το μονόλογό της, έβγαλε μία πούδρα από την τσάντα της και άρχισε να φρισκάρει το μακιγιάζ της. Η Κορίνα την κοιτούσε αμίλητη, χωρίς να είναι σίγουρη αν η κυρία που είχε απέναντί της μιλούσε σε αυτή ή στον εαυτό της. «Πώς είμαι, πώς είμαι», τη ρώτησε ξαφνικά. «Είναι εντάξει το μακιγιάζ μου, το συνολάκι μου, Chanel. Τελευταία λέξη της μόδας. Όσο για τα κοσμήματα, δεν ήμουν σίγουρη αν πήγαιναν με όλο το ensemble, αλλά είπα να τους δώσω μια ευκαιρία. Δύσκολο, δύσκολο πολύ να επιλέξω από τις εκατοντάδες προτάσεις ρούχων και αξεσουάρ που διαθέτω στη συλλογή μου. Είναι τόσα πολλά που συνήθως φαντάζουν απελπιστικά λίγα. Πάντα όμως χρειάζομαι κι άλλα. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αρκετά. Ωχ, μα τι έχω πάθει. Ξαφνικά έχω κρυάδες. Νιώθω ένα ρίχος να με διαπερνάει. Σαν να έχω πυρετό. Ψυχραιμία». Κοντοστάθηκε η κυρία σαν να ζαλιζότανε. Πω. Καλά, πέρασε και η ώρα. Δεν την κουβέντα, ξεχάστηκα. Θα αργήσω και δεν το θέλω. Με καθυστέρησες, darling. Ατιούταλε. Είπε η κυρία και έφυγε όσο πιο γρήγορα και ξαφνικά είχε εμφανιστεί πριν από μερικά λεπτά. «Τι άλλο θα συναντήσω στο ταξίδι μου πια?», αναρωτήθηκε η Κορίνα. Πήρε μια βαθιά ανάσα για να χαλαρώσει και συνέχισε να κατηφορίζει το μονοπάτι προς τη λίμνη. «Επιτέλους έφτασα», σκέφτηκε η Κορίνα διακρίνοντας από μακριά τη μικρή πανέμορφη λιμνούλα, στην οποία περνούσε πολλά καλοκαιρινά πρωινά με τη μαμά της. «Θα έχει ακόμα άραγε τις πάπιες η λίμνη όπως παλιά?», αναρωτήθηκε. Πλησίασε λοιπόν στις όχθες της λίμνης και έψαξε με το βλέμμα της τα νερά της για τα πτηνά που πάντα τη διασκέδαζαν και με τα οποία λάτρευε να παίζει και να συνδιαλέγεται όταν ήταν μικρότερη. Η λίμνη ήταν ήρεμη και άδεια. Φαινόταν σαν μια ακίνητη άπνοη μάζα. «Γεια σου», άκουσε μια φωνή διαγώνια πίσω της.
Ξαφνιασμένη γύρισε να δει από πού ερχόταν αυτή η φωνή και είδε ένα μικρόσωμο καλοτημένο κοριτσάκι με τεράστια μάτια να την κοιτάει επίμονα. «Γεια σου!» είπε πάλι το κορίτσι. «Με λένε Μία!» «Α, γεια σου! Εμένα με λένε Κορίνα!» απάντησε αυτή με τη σειρά της. «Θέλει να γίνει φίλη μου!» Κάρφωσε τα μεγάλα μάτια του το κορίτσι επάνω της. Δεν ήξερε τι να απαντήσει η Κορίνα που ξαφνιάστηκε με την ερώτηση. «Το σκέφτεσαι, βλέπω, το σκέφτεσαι, είπε το κορίτσι με μια μικρή δόση απογοήτευσης. «Δεν μπορώ να περιμένω, δεν έχω και πολύ χρόνο. Χρειάζομαι όμως μια φίλη. Ή ένα φίλο. Το φίλο δεν έχει καμία σημασία». «Λοιπόν, τι λες?» ξαναρώτησε χωρίς να το βάζει κάτω το κορίτσι. «Ίσως θα το ήθελα, αλλά δεν σε γνωρίζω και πολύ», της απάντησε η Κορίνα. «Δεν ξέρω αν ταιριάζουμε και αν μας αρέσουν τέτοια πράγματα. Αν θα περνάμε ευχάριστα την ώρα μας μαζί παίζοντας όταν θα βρισκόμαστε». «Καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο να δεσμευτείς κάτι για κάποιον που δεν ξέρεις. Δύσκολο να εμπιστευτείς κάποιον άγνωστο που βλέπεις για πρώτη φορά», είπε το κορίτσι ακόμα πιο απογοητευμένο. «Ίσως αγνωριζόμασταν κάπως. Αν σου έλεγα το μεγαλύτερο μυστικό μου και μου έλεγες και εσύ το δικό σου, θα βοηθούσε, πιστεύεις αυτό? Άλλωστε νομίζω πως ταιριάζουμε. Σκέψου, βρισκόμαστε και οι δύο στην ίδια όμορφη λίμνη. Στεκόμαστε η μία απέναντι από την άλλη και μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Σπαταλάμε το χρόνο μας για τον ίδιο σκοπό. Κάτι δεν είναι κι αυτό?» Η Κορίνα δεν ήξερε αν και τι έπρεπε να απαντήσει, γι' αυτό συνέχισε να ακούει και να σωπαίνει. «Λοιπόν, τι λες? Θες να ασχίσω εγώ ή προτιμάς να ασχίσεις εσύ με το δικό σου μυστικό?» συνέχισε να επιμένει το κορίτσι που δεν φαινόταν να το βάζει κάτω. «Μα γιατί να πω το μεγαλύτερο μυστικό μου σε μια άγνωστη?» είπε τελικά η Κορίνα. «Τι όφελος και τι νόημα θα είχε αυτό? Άλλωστε σε λίγο θα φύγω και το πιο πιθανό είναι να μην σε ξαναδώ ποτέ. Η όποια υποτιθέμενη φιλία μας είναι καταδικασμένη πριν ακόμα ξεκινήσει. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να γνωριστούμε και να αγαπηθούμε σαν φίλες. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ», κατέληξε. Τα μεγάλα μάτια θόλωσαν. «Κρίμα, ήθελα μια φίλη. Κάποιον να με χρειάζεται, έστω και από μακριά», είπε το κορίτσι. Μετά από μία σύντομη σιωπή, αλλά... «Ακόμα και αν φύγεις, σκέψου, εγώ θα είμαι και πάλι ευχαριστημένη, γιατί θα ξέρω πως έχω μία φίλη που ξέρει κάτι για μένα και που ίσως κάποτε να την ξαναδώ. Δεν αξίζει κάτι αυτό?» ρώτησε και πάλι το κορίτσι την Κορίνα. «Ίσως ναι, ίσως και όχι», της απάντησε η Κορίνα. «Όμως δεν θα είναι αληθινό, γιατί και πάλι μόνη σου θα είσαι. Το ίδιο θα είμαι κι εγώ». «Αθήνε», είπε το κορίτσι. «Μπορεί να έχεις και δίκιο. Εξαρτάται πως το βλέπει κανείς. Χάρηκα ώρα να πηγαίνω. Πάντως, περίμενα μεγαλοσύνη από μια πριγκίπιθα. Της πέταξε κάπως πικραμένη. Δεν είδω, με πονάει και το στομάχι μου. Ακόμα και η ελάχιστη γνωριμία μαζί σου μου κάνει κακό. Μάλλον έχει δίκιο τελικά», κατέληξε και κατευθύνθηκε γρήγορα προς την έξοδο της λίμνης. Η Κορίνα έμεινε να κοιτάει την άδεια λίμνη με βλέμμα πλανές, προσπαθώντας να χωρέσει μέσα της τα όσα είχε βιώσει στο μέχρι στιγμής ταξίδι της. «Δεν βλέπω να έχει πάπιες η λίμνη», είπε τελικά στον εαυτό της. «Καιρός να πηγαίνω κι εγώ».